Καλησπέρα στην παρέα. Πάντα εδώ. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τους πιο ποιοι μύθους στο Minecraft. Μην ξεχάσετε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τους δικούς σας μύθους για να τους κάνω στο επόμενο βίντεο. Τα Γόρντεν δεν μπορούν να σε βαρέσουν πίσω από τους τοίχους. Ας βάλουμε λίγο γυαλί και να το παγιδεύσουμε εκεί μέσα. Ελπίζω να μην μας βαρέσει. Λοιπόν, καλή τύχη. Βάραμε. Μπα, δεν γίνεται κάτι. Οπότε ισχύει. Αν βάλεις ένα Wither δίπλα στον Ender Dragon, θα ξεκινήσουν τη μάχη μεταξύ τους. Ναι, από ό,τι βλέπω, το Wither βαράει μόνο τους Enderman, αλλά αγνοείται εντελώς τον Δράκο. Οπότε μύθος. Ο μύθος λέει ότι άμα πέσουμε από πολύ ψηλά πάνω σε ένα cauldron με νερό, δεν θα σωθούμε. Ωραία, πάμε να δούμε. Ναι, πριν και προφανώς πεθάναμε. Ο επόμενος μύθος λέει ότι άμα φας μήλα, υπάρχει μια πιθανότητα να πάρεις 3 buffs αντί για 2. Ωραία, και μετά από πάρα πολλά μήλα που έχουμε φάει, ξανά και ξανά, εξακολουθούμε να παίρνουμε μόνο 2 buffs. Οπότε άκυρο. Λένε ότι δεν μπορείς να φας κάτω από το νερό. Ωραία, πάμε να βουτήξουμε στη θάλασσα και. Προφανώς και μπορείς να φας κάτω από το νερό. Αυτό είναι πολύ χαζό. Το επόμενο λέει ότι οι σκελετοί δεν αστοχούν ποτέ. Ωραία, πάμε να δούμε. Ας κάνουμε να σπάουν ένα σκελετό και. Έλα. Ωραία, αστόχησε. Οπότε άκυρο. Όταν ξεκινάς το παιχνίδι, μπορείς να βρεις διαμάντια εάν σκάψεις ευθεία κάτω. Ας κάψουμε λοιπόν. Ναι! Βρήκαμε διαμάντια. Οπότε ισχύει. Αν βάλεις το όνομά σου στο server name, θα σε βγάλει σε ένα πολύ OP μέρος. Πάμε να δούμε. Πατάμε εδώ το όνομά μας στο server name και. Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα, είναι απλά ένας μύθος. Όσο πιο πολύ ώρα παίζεις, τόσο πιο ψηλός γίνεσαι. Δεν νομίζω να ισχύει, αυτό εδώ είναι mode. Πάμε όμως. Είμαστε 2 blocks ψηλοί. Ωραία, έχει βραδιάσει, αλλά συμμετρηθούμε το πρωί. Και μετά από πολλή ώρα που παίζουμε, δεν έχει αλλάξει τίποτα, οπότε είναι μύθος. Αν ταΐσεις χρυσό μήλο σε ένα ζόμπι, θα γιατρευτεί και θα γίνει villager. Όχι, το ταΐζω τόση ώρα, αλλά τίποτα. Απλά το αγνοεί. Οπότε μύθος. Τα Magma Cube δεν μπορούν να ζήσουν στον πάνω κόσμο. Ας κάνουμε spawn μερικά. Ωραία, από ό,τι φαίνεται μια χαρά μπορούν να ζήσουν. Α, ας δοκιμάσουν να τα βάλω στο νερό. Ναι, ζουν κανονικά. Κοιτάξτε πως κολυμπάει. Του αρέσει κιόλας. Οπότε μύθος. Μπορεί να σκοτώσει έναν χιονάνθρωπο με ένα φτιάρι πιο γρήγορα παρά με ένα σπαθί. Πάμε να δούμε. Ωραία, τον σκοτώσαμε με 2 φτιαριές. Πάμε να δούμε τώρα με την μπουνιά μας. Έλα εδώ να σκοτώσω. 1, 2, τέλα, 3. 4. Ωραία, με 4 μπουνιές μπορείς να σκοτώσεις έναν χιονάνθρωπο. Αξίζει πιο πολύ να τον σκοτώσεις με ένα φτιάρι. Αν κάνεις spawn 2 ζόμπι και τα παγιδεύσεις, θα γεννήσουν και θα κάνουν ένα μικρότερο ζόμπι. Ωραία, πάμε να δούμε. 1, 2 και. Κάτσε να το κάνω νύχτα γιατί θα πάρουν φωτιά. Και. Όχι, δεν κάνουν τίποτα απολύτως, οπότε μύθος. Μπορείς να βάλεις ένα σάντλ πάνω σε ένα γκάστ και να το καβαλήσεις. Αυτό φαίνεται αρκετά επικίνδυνο. Οπότε μπήκαμε σε creative. Ωραία, έλα εδώ γκαστάκι. Έλα, πάρτο. Πάρτο. Ωραία. Δεν γίνεται τίποτα απολύτως, οπότε μύθος. Λένε ότι αν πάρεις ένα bucket και το πας στο gust, θα μπορείς να μαζέψεις τα δάκρυά του. Ωραία, προσπαθώ τόση ώρα, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα απολύτως, οπότε μύθος. Λένε ότι αν βάλεις ένα γουρούνι στο nether, θα γίνει pigment. Ωραία, πάμε να δούμε. Και άλλα γουρουνάκια, και άλλα. Ωραία. Μάλλον δεν γίνεται τίποτα απολύτως, οπότε και αυτός είναι ένας μύθος. Πάμε σε επόμενο. Λένε ότι το σχήμα του Diamond είναι ακριβώς ίδιο με το αυγό μιας χελώνας. Ωραία, ας τα κρατήσουμε μαζί. Ναι, είναι όντως ακριβώς ίδια. Απλώς αλλάζουν τα χρώματα. Λένε ότι αν πιεις Fire Resistant Potion, δεν τρως damage από τη λάβα. Ας βάλουμε λίγο λάβα εδώ, και εδώ, και εδώ. Και ναι, όντως δεν τρως καθόλου damage. Οπότε ισχύει. Μπορείς να μετατρέψεις ένα σκελετό σε Wither Skeleton εάν το πετάξεις Potion of Damage. Κοιτάς, ρε. Δεν αλλάζει. Μεταμορφώσου, ρε. Ναι, είναι μύθος. Δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Αν πετάξεις Diamond στολή σου στη λάβα, θα γίνει Netherite. Ωραία, είμαστε στο Nether. Για να δούμε. Αντίο Diamond στολή μου. Νομίζω ότι τζάμπα τα πέταξα, απλά καταστράφηκαν. Οπότε μύθος. Μπορείς να αλλάξεις το χρώμα μιας κατσίκας. Για να δούμε. Έλα εδώ κατσικούλα. Μπα, δεν αλλάζει. Οπότε πάλι μύθος. Μπορείς να βάλεις ένα σάντλ πάνω σε μια χελώνα και να ταξιδεύεις στην θάλασσα μαζί της. Ωραία, όσο και να προσπαθώ να βάλω σάντλ πάνω σε χελώνα, δεν γίνεται τίποτα. Οπότε μύθος. Δεν μπορείς να σπάσεις ένα bedrock με το χέρι σου. Πάμε να δούμε. Ναι, και μετά από τόση ώρα που το βαράω, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε ισχύει. Οι χάτες δεν τρώνε καθόλου full damage. Sorry, γατούλα, αλλά θα σε ρίξω. Ναι, ισχύει, δεν έφαγε καθόλου damage. Μπορείς να κοιμηθείς στο κρεβάτι, ενώ έχεις από πάνω σου λάβα. Ναι, ό,τι να είναι. Δεν καίγομαι καν. Η λευκή τουλίπα μπορεί να σου δώσει λευκό χρώμα. Όχι, λάθος. Μου δίνει γκρι. Δεν υπάρχει το λευκό χρώμα. Οπότε μύθος. Αν ρίξει ένα iron golem από πολύ ψηλά, δεν θα φάει full damage. Πάμε να δούμε. Έλα, πέσε. Και. Όχι, δεν έπαθε τίποτα απολύτως. Το μεγαλύτερο nether portal που μπορείς να φτιάξεις είναι 23x23. Για πάμε να κάνουμε ένα στα γρήγορα. Και έτοιμοι. Ναι, ισχύει! Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι! Τέλειο!